Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Δεν λέω ότι χαίρομαι που σας βλέπω σε αυτή την ευκαιρία, γιατί είναι μια δυσάρεστη ευκαιρία. Θα υποθούν πράγματα τα οποία πρέπει να υποθούν για να ενημερωθεί, να ενημερωθούν όλοι οι θεσμικοί παράγοντες και όλοι όσοι έχουν λόγο σε αυτή την περιοχή να τοποθετούνται σε σημαντικά θέματα που δεν είναι μόνο οικονομικά, αλλά είναι και κοινωνικά και, θα έλεγα, και πολιτιστικά. Έχει, δυστυχώς, η κατάσταση της επιχειρήσεως Hotel Casino Λουτρακίου έχει περιέλθει εδώ και πολύ καιρό σε ένα αδιέξοδο. Και αυτό το αδιέξοδο προσπαθούμε την τελευταία στιγμή να το σώσουμε με μία λύση που προτείνουμε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποκλείουμε οποιαδήποτε άλλη λύση η οποία θα μπορέσει να προταθεί από τους εταίρους μου. Εγώ εδώ δεν μιλώ μόνο ως εκπρόσωπος του ενός εκ των δύο εταίρων, μιλώ πρώτα απ' όλα για την ίδια την επιχείρηση. Και θα σας ενημερώσω με κάποιους πίνακες που δείχνουν την εξέλιξη, γιατί βρισκόμαστε σε αδιέξοδο και γιατί προκλήθη αυτό το αδιέξοδο. Θα πάρω από το χρόνο σας 20-25 λεπτά το πολύ για να σας δείξω αυτούς τους πίνακες και να τους σχολιάσω. Τον υπόλοιπο χρόνο θα τον αφιερώσουμε σε ερωτήσεις, διότι ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα τα οποία ο κόσμος θέλει να ακούσει απαντήσεις που δεν είναι δυνατόν να δίδονται, δεδομένου ότι εμείς είμαστε επιχειρηματίες και διαχειριζόμαστε μια επιχείρηση και δεν είμαστε πολιτικοί ώστε να έχουμε πόντιουμ και καθημερινώς να συνομιλούμε είτε με δημοσιογράφους είτε με μέσα μαζικής ενημερώσεως. Δεν είναι η δουλειά μας και δεν ξέρουμε και να το κάνουμε και πολύ καλά. Αυτοί ενημερώνουν τον πολύ τον κόσμο. Εμείς έχουμε μια άλλη δουλειά. Να διαχειριστούμε κατά τον δυνατόν καλύτερα μια συγκεκριμένη επιχείρηση και να την κάνουμε είτε κερδοφόρα είτε εν πάση περιπτώσει να περιορίζουμε, όταν δεν γίνεται αλέως πώς, να περιορίζουμε τις ζημίες αυτής της επιχείρησης. Και επομένως είναι ένα θέμα που ναι μεν είναι κοινό, γιατί δεν είναι η μοναδική επιχείρηση στον κόσμο η δικιά μας, υπάρχουν εκατομμύρια επιχειρήσεις, η γλώσσα μας είναι επιχειρηματική και δεν είναι καθόλου πολιτική. Έχουμε ένα ατύχημα από την ίδρυση αυτής της επιχείρησης, ότι απέναντί μας, συνέτερός μας, είναι πάντοτε πολιτική. Ή μάλλον μια ανώνυμος εταιρεία, η οποία διοικείται από την ύπαρξή μας, από την έναρξή μας, της λειτουργίας μας το 1995 από πολιτικούς. Από πολιτικούς οι οποίοι δεν μένουν παραπάνω από 4 χρόνια και από ένα διοικητικό συμβούλιο που αλλάζει πολύ συχνότερα από 4 χρόνια. Και η επιχείρηση, η δικιά μας, όπως κάθε επιχείρηση, έχει ειδικό λεξιλόγιο, ειδικές ανάγκες, έχει μια τεχνική την οποία ο χρόνος να την καταλάβουν, όσο ευφύης και ικανή να είναι η εκάστοτε πολιτική, δεν είναι εύκολο. Και πολύ συχνά σε θέματα οικονομικά αντιδρούν ως πολιτικοί. Τη λέξη πολιτικό κόστος, από τον καιρό που έμεσα ή άμεσα ασχολούμαι με αυτή την επιχείρηση, είτε ως από το 2006 που έγινα σύμβουλος των μετόχων, παλαιότερα που παρακολουθούσα την επιχείρηση ως εκπρόσωπος ενός των συνεταίρων της Τραπέζης Πειραιός, αυτή τη λέξη την άκουγα συνέχεια. Ό,τι και αν έλεγα, ναι, αλλά έχει πολιτικό κόστος. Και το πολιτικό κόστος δεν έχει καμία σχέση με τις επιχειρήσεις. Έχει σχέση με τη δημοσία ζωή και κρίνεται με τελείως διαφορετικό τρόπο. Κανείς δεν θέλησε, και το λέω κανείς, να
αντιμετωπίσει την πραγματικότητα μιας επιχειρήσεως και να ξεπεράσει το στόχο του πολιτικού κόστους. Έρχομαι λοιπόν σήμερα, όταν ανέλαβα, όχι κύριε Δημαρχέ, θα τοποθετηθώ και θα πω... Ζητώ ένα ζήτημα και με συγχωρείτε, Κυριακό, το κάνω, νομίζω... Δεν μπορώ να παραμείνω στην αίθουσα αυτή, εάν δεν δοθεί ο λόγος τον έτερο συνέτερο, να εκφράσει και αυτό τις απόψεις του, γιατί η εταιρεία σήμερα έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο που έχει φτάσει. Έτσι λοιπόν θέλω, παρακαλώ, πολύ να δεσμευτούμε από την αρχή, διότι άκουσα κάτι περί πολιτικού κόστου και έχω πλήρη πραγματικά αντίληση με αυτό. 2,5 χρόνια ουδέποτε έχετε ακούσει αυτή τη λέξη από μένα. Έχω λοιπόν την άποψη. Το άκουσα προημερών από εσάς και τον συνάδελφό σας, τον κύριο Γλυκοφρίδη. Λοιπόν, σας παρακαλώ κύριε Δήμαρχε, μην λέμε πράγματα ανακριβή. Δεν θα αφήσω να εκφυλιστεί αυτή. Εάν δεν θέλετε να ακούσετε, παρακαλώ αποχωρήστε. Αλλά ήρθα, σας το εξήγησα. Αυτή η συνάντηση σήμερα είναι δικιά μου, είναι συνάντηση η οποία θέλω να ενημερώσω τον κόσμο. Εσείς έχετε να τα πείτε στο διοικητικό σας, στο Δημοτικό Συμβούλιο, μπορείτε να τα πείτε όπου αλλού θέλετε. Σήμερα εγώ ήρθα μόνο για να ενημερώσω. Θα δεχτώ, μόλις τελειώσω την εισήγησή μου, γιατί μου αφήσετε να τελειώσω. Μόλις τελειώσω την εισήγησή μου, θα δεχτώ. Σας απαντώ για να δείτε αν θα πρέπει να μείνετε ή όχι. Θα δεχτώ ερωτήσεις, όσο κακές κι αν είναι, όσο προσβλητικές κι αν είναι, χωρίς να εκνευριστώ. Θα δεχτώ να απαντήσω σε οτιδήποτε από τις χιλιάδες κατηγορίες που εκπέμπονται συνεχώς εναντίον της επιχειρήσεως, αλλά δεν θα δεχτώ τοποθετήσεις. Δεν μπορώ να περιμένω τις τοποθετήσεις. Τοποθετήσεις είχαμε την δυνατότητα να τις έχουμε προχθές, στο Διαχειριστικό Συμβούλιο. Στις τοποθετήσεις σας τις ζητάω να γίνουν και να αρχίσουν να γίνουν τοποθετήσεις από τις 20 Αυγούστου, που σας καλώ να, με εμπειρογνώμονες και με ειδικούς να έρθουν να ελέγξουν και να... αλλά δεν θα δεχτώ τοποθετήσεις. Η συνάντηση σήμερα και η πρόσκληση είναι σαφής, είναι ενημέρωση δικιά μου. Δικιά μου όταν λέω της κοινοπραξίας. Γιατί το μου δεν είμαι εγώ, το μου είναι η κοινοπραξία, είναι οι 1.400 εργαζόμενοι, είναι τα οικονομικά συμφέροντα που διακυβεύονται και δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό. Όσον αφορά το κόστος... Δεν είναι ο Δήμος. Η κοινοπραξία δεν είναι Δήμος. Δεν είναι ο Δήμος. Κύριε Νικολάου, παράκληση σε όλους. Παράκληση σε όλους.